Σχεδόν διπλάσια είναι πλέον η τιμή του φυσικού αερίου που πουλάει η ρωσική Gazprom στην Ουκρανία. Η εταιρεία υποστηρίζει πως το Κίεβο έχει τεράστιες οφειλές για τις ποσότητες φυσικού αερίου που λαμβάνει από το ρωσικό κολοσσό. 11,4 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το συνολικό ποσό που η ρωσική κυβέρνηση δεν έχει λάβει. Η Ρωσία πλήρωνε για το στόλο της Μαύρης Θάλασσας στην Ουκρανία για την παράταση της συμφωνίας. Η Ρωσία πλήρωνε προκαταβολικά, δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Gazprom, Αλεξέι Μίλλερ, και τονίζει πως οι Ουκρανοί πρέπει να βρουν τρόπους να πληρώσουν τα χρέη τους και να καλύψουν τους τρέχοντες λογαριασμούς. Ο Ουκρανός Πρωθυπουργός Αρσένη Γιατσένιουκ προειδοποιεί πως η Ουκρανία θα λάβει νομικά μέτρα εναντίον της Ρωσίας εάν δεν καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου. Δεν πρόκειται για οικονομικό αλλά για πολιτικό τίμημα. Η Ρωσία δεν κατάφερε να εισβάλλει στην Ουκρανία με στρατιωτική επίθεση και τώρα υλοποιούν το σχέδιό τους να συμπιέσουν και να εισβάλλουν στην Ουκρανία με επιθέσεις στο φυσικό αέριο και την οικονομία, σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεσπάσει πάλι ο πόλεμος του φυσικού αερίου ανάμεσα στις δύο χώρες. Όπως τόνισε ο Ουκρανός Πρωθυπουργός σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Κίεβο έχει ξεκινήσει παράλληλα κατεπίγουσες συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει αποθέματα φυσικού αερίου.